Λοιπόν, Κώστας Πουλακίδας και Δημήτρης Κουκλουμπέρης παραμένουν μαζί μου και ο Διαμαντής Ιτανίδης μαζί μας εδώ. Και να ξεκινήσω με τον Διαμαντή. Διαμαντή, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν καταρχάς. Δεν ξέρω αν βγαίνει κάτι παραπάνω από αυτά που ακούσαμε. Όχι, νομίζω ότι αυτά είναι που βγαίνουν προς τα έξω. Η Ελλάδα συνεχίζει να έχει επαφή με όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές αυτής της δύσκολης και πολύ, με πολύ παραγοντικής διαμάχης στη Μέση Ανατολή και νομίζω ότι ουσιαστικά αυτή υπάρχει η ατζέντα. Υπάρχει κάτι που περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με τις από χώρες. Από την Ελλάδα δεν περιμένουν κάτι, αν εννοείς. Σε σχέση με τους ανθρωπιστικούς διάβλους, σε σχέση με όλα αυτά, δεν ξέρω. Εμείς δεν μπορούμε ως χώρα ούτε να πιέσουμε για ανθρωπιστικούς διάβλους, ούτε τίποτε παρά μόνο να ενώσουμε τη φωνή μας με τη φωνή και των Ηνωμένων Πολιτείων και των άλλων κρατών που μιλούν για ανάγκη ανθρωπιστικών διάβλων και ανθρωπιστικής εκεχηρίας, ώστε οι άμαχοι να μπορέσουν όσο το δυνατόν να μείνουν μακριά από την εμπόλεμη περιοχή. Μάλιστα. Αλλά από την ώρα που ο κύριος Μπλίνκεν πήγε στην Τουρκία και μίλησε με τον Χακάν Φιντάν και είναι η προσπάθεια της Δύσης να επαναφέρει κατά έναν τρόπο την Τουρκία από την ουσιαστικά πλήρη κάλυψη της Χαμάς, είχε και την επαφή με την Ελλάδα, ακριβώς διότι ο ρόλος της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είναι βελτιωμένος και καθοριστικός. Μάλιστα. Λοιπόν, πρωτού πάμε στην εκδήλωση που είχαμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, είχαμε και την εκδήλωση για την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου νωρίτερα στο Κέντρο Καραμαλής, όπου εκεί είχαμε και ένα τέτα-τέτ. Στο Μέγαρο Μουσικής. Ναι, έχει δίκιο, όπου είχαμε και ένα τέτα-τέτ. Με ομιλητή τον Κώστα Καραμαλή. Και ένα τέτα-τέτ του κυρίου Καραμαλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί τι μαθαίνουμε, τι βγαίνει. Ναι, κοίταξε, ο Κώστας Καραμαλής, που ήταν ο κεντρικός ομιλητής, έκανε μια ως συνήθως ισορροπημένη ομιλία, επικεντρωμένη στο πρόσωπο της Μαριέτας Γιαννάκου, τη μνήμη της οποίας τιμούσε η εκδήλωση η ίδια. Και βέβαια έδωσε και το ιδεολογικό του στίγμα, που είπε ότι ήταν το ίδιο με το ιδεολογικό στίγμα της εκλειπούσης πρώην Υπουργού και πρώην Ευρωβουλευτού, που μίλησε για την κοινωνική οικονομία της αγοράς, για την ανάγκη προστασίας των αδυνάτων, των πιο αδύναμων στρωμάτων της κοινωνίας κτλ. Από την άλλη πλευρά θύμισε την ατζέντα που είχε η Γιαννάκου ως Υπουργός Παιδείας, που ήταν περίπου η ατζέντα που είναι και σήμερα, δηλαδή αλλαγή του άρθρου 16, αυτονόμηση των ΑΕΗ και ούτω καθεξής. Ήταν μια ισορροπημένη, όπως έχει κάνει και σε προηγούμενες ομιλίες του ο κύριος Καραμαλής, μια ισορροπημένη ομιλία, όπου κατέγραψε κάποιες καταμύρες διαφοροποιήσεις δικές του, που τις απέδωσε και δικαίως τις απέδωσε στην Μαριέτα Γιαννάκου, γιατί σε αυτά τα ζητήματα είχαν κοινές αντιλήψεις με την εκλειπούσα πολιτικό. Και από την άλλη ουσιαστικά εξέφρασε και πάλι τις αρχές της παράταξης και μοίραγε πολλές φορές, έλεγε και η παράταξή μας και η παράταξή μας, γιατί ουσιαστικά θεωρείται και θέλει αυτό το πράγμα να το διατηρήσει, ότι είναι η συνείδηση της κεντροδεξιάς, να το πω έτσι. Λοιπόν, από το Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος δεν είχαμε δηλώσεις από τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε παραβρέθηκε όμως την εκδήλωση, έτσι. Ούτε σε καμιά τις δύο εκδηλώσεις δεν έκανε δηλώσεις, αλλά έδωσε το παρόν και στις δύο. Νομίζω ότι, αν μπορώ να πω μια φράση μόνο για την εκδήλωση του κύριου Σιμίτη, ο κύριος Σιμίτης έχει κάνει μια πορεία ως πρωθυπουργός που είναι γνωστή, έκλεισε τον κύκλο του το 4 όταν ανέλαβε ο Κώστας Καραμαλής εξελέγη. Νομίζω ότι περισσότερο η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη εκεί ήταν για να δείξει το συνεχές του ενδιαφέρον για την βάση, την πολιτική βάση του χώρου που εκπροσώπησε ο κύριος Σιμίτης, και όχι για να δώσει έτσι κι αλλιώς, πώς να το πω, ένα θετικό στίγμα στην διακυβέρνηση Σιμίτη. Πάμε και στον Κώστα Πουλιακίδα για να κλείσω. Να πω μόνο, επειδή ταιριάζει σε σχέση με αυτό που είπε ο Διαμαντής. Πάμε στον Δημήτρη και μετά, ναι. Ο Κώστας Σιμίτης έκλεισε όλες αυτές τις συζητήσεις αναφορικά και με την πολιτική του διαδρομή και με την παρακαταθήκη του, ήταν πολύ λακωνικός αλλά εξαιρετικά σαφής. Προσπάθησα και προσπαθώ, είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, με το ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα έμαθα αμέσως μετά, σε πηγαδάκι που ήταν ο κύριος Σιμίτης με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, και μερικούς ακόμη βουλευτές και ιστορικά στελέχη,
μετέφερε στους συνομιλητές του ο κ. Σημίτης ότι το είπε απολύτως συνειδητά αυτό, στο πολύ σύντομο χαιρετισμό του, ότι την ταυτότητά του δηλαδή που ανήκει, διότι υπάρχει μια γενικευμένη συζήτηση, έτσι, εδώ και χρόνια στα δημόσια πράγματα, για τη διαδρομή, την πολιτική παρακαταθήκη που διεκδικεί και ένα μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα στο Ίδρυμα Ελληνικός Κόσμος, το Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού... Πριν πάμε στο ποιο ήταν σήμερα εκεί, υπήρξε μία φράση από τον Κώστα Σημίτη απόψε, η οποία ήταν ότι δεν προχωράς χωρίς σχέδιο, δεν προχωράς χωρίς στόχο. Στόχο, συγκυρία, οι συνενέσεις, όμως η προτροπή του, με βάση βεβαίως την πολιτική του εμπειρία, ήταν ότι δεν θα πρέπει να διστάζουν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα πρέπει να έχουν το θάρρος της γνώμης και να προχωρούν κόντρα στο ρεύμα. Πώς ερμηνεύτηκε αυτό από τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση και αμέσως μετά θα δούμε ποιοι ήταν και αυτοί. Γενικότερα ήταν μια εκδήλωση πάνω, μια εκδήλωση τιμής, έτσι. Άρα και τα βίντεο που προβλήθηκαν και όσοι μίλησαν εξήραν το έργο του Κώστα Σημίτη. Δεν υπήρχε κάποια... Όχι, για την αιχμή λέω εγώ, για το σχέδιο και για το στόχο που ερμηνεύθηκε από τους παρευρισκόμενους απόψε. Αυτό το οποίο συζητήθηκε ευρέως ήταν αυτή η φράση του για το Πασόκ. Όλα τα υπόλοιπα πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, έμειναν στη σκιά, τουλάχιστον στα πηγαδάκια αμέσως μετά, εξερχόμενοι όσα στελέχη των κομμάτων ήταν εκεί, κυρίως ήταν του Πασόκ στελέχη, έτσι, και ήταν κάποιοι μετρημένοι. Πάμε να δούμε και το ποιοι ήταν, γιατί έχει τον ενδιαφέρον του, έτσι, μετά από τόσα χρόνια. Λοιπόν, ήταν το όλον Πασόκ, έτσι, δηλαδή η σημερινή του ηγεσία, ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρώην πρόεδρος του Πασόκ, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, δεν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος όμως δικαιολογημένα απουσίαζε στο Στρασβούργο και το Συμβούλιο της Ευρώπης και μεταδόθηκε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Ήταν εκεί σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και ιστορικά στελέχη. Ενδεικτικά θα αναφέρω τον Κώστα Λαλιώτη, τον Δημήτρη Ρέπα, τον Απόστολο Κακλαμάνη, τον Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. Από εκεί και πέρα τώρα υπήρξαν παρουσίες πέρα από τον Πρωθυπουργό και υπουργών της σημερινής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που έχουν όμως διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς βλέπουμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Βλέπουμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο, είναι στα πλάνα που εξασφάλισε το κόντρα. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και τώρα βλέπουμε τον Παύλο Γερουλάνο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Υγείας. Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού. Ο Πάνος Τσακλόγλου, ο Υπουργός Εργασίας, ο οποίος ήταν εμπειρογνώμονας δίπλα στον Κώστα Σημίτη την περίοδο της πρωθυπουργίας του. Βλέπουμε τον Χάρη Δούκα, τον νεοεκλογέντα δήμαρχο Αθηναίων. Επίσης και δύο δήμαρχοι από τη Θεσσαλονίκη. Ο νεοεκλεγής Στέλιος Αγγελούδης και ο απερχόμενος Κωνσταντίνος Ζέρβας. Επίσης και αυτό... Βλέπουμε τον κύριο Λαλιώτη τώρα που τον ανέφερες πριν. Λαλιώτη, μιλάμε και τον κύριο Πρωτόπαπα πριν. Σε πηγαδάκι έξω από την αίθουσα. Πάνω ήταν εκεί όλα τα ιστορικά στελέχη, αλλά και στελέχη της σημερινής ηγεσίας. Ο γραμματέας του κόμματος, ο Ανδρέας Πυρόπουλος, ο βουλευτής επικρατείας, ο Δημήτρη, επειδή ήσουν εκεί και το ο Ανδρέας Λοβέρδος επίσης, ο οποίος έχει αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ, και μάλιστα να σας πω ότι 20 Νοεμβρίου σε δύο εβδομάδες από τώρα προγραμματίζει μια πολιτική εκδήλωση ο κ. Λοβέρδος, όπου εκεί περιμένουμε να ακούσουμε ποια είναι τα επόμενα πολιτικά του βήματα. Κυρία Αγγελοπούλου. Η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου επίσης. Άνθρωποι και από τον επιχειρηματικό κόσμο και από το δικαστικό κόσμο. Για παράδειγμα ήταν ο πρόεδρος του Ελεκτικού Συνεδρίου και πρώην υπηρεσιακός πρωθυπουργός ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς. Ο κύριος Γκίκας Χαρδούβελης, ο οικονομολόγος, ο οποίος έχει διατελέσει και σε θέση τσάρου της οικονομίας. Ο Λουκάς Παπαδήμος, επίσης πρώην πρωθυπουργός, κεντρικός τραπεζίτης. Από τους ομιλητές, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο σημερινός κεντρικός τραπεζίτης. Γενικότερα, ναι, οι παρουσίες ήταν... Μάλιστα, βάζεις μια τελεία στις παρουσίες και πριν πάω στον Κώστα που λέει, κοίτα, επειδή ήσουν εκεί και επειδή... Από τον ΣΥΡΙΖΑ είδα να μπαίνει στο τέλος τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Μέχρι να ξεκινήσουν οι ομιλίες. Πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι να ξεκινήσουν οι ομιλίες, το κεντρικό θέμα στα πηγαδάκια συζήτησης ποιο ήταν εκεί? Το κεντρικό θέμα ήταν αυτό το οποίο έκλεισε ο Κώστας Σιμίτης σε σχέση με ο εξυγχρονισμός, τι αναφορές έχει στο παρελθόν και τι υπηρετεί στο σήμερα. Αυτό ήταν στα πηγαδάκια, το ένα από τα βασικά. Ποιοι θα έρθουν, ποιοι υπουργοί θα έρθουν, έτσι. Αν θα ήταν όλοι οι υπουργοί οι οποίοι έχουν μεταγραφεί στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν τέσσερις. Λοιπόν, θα μπορούσε να είναι και περισσότεροι, γιατί υπάρχουν και άλλα στελέχη έτσι, του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Δηλαδή είχαν όλοι αυτοί και οι τέσσερις είχαν ένα ρόλο από μεσαίο έως μεγάλο στην περίοδο Σιμίτη. Πάμε και στον Κώστα Πουλιακίδα. Εντάξει, για την περίοδο Σιμίτη είναι προφανές ότι υπάρχει σήμερα μια πολιτική κυριαρχία και ψάχνουν να βρουν ποιος είναι ο πολιτικά κυρίαρχος. Αυτή είναι η ιστορία. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν ποιος. Κάποιοι θέλουν να τον οικειοποιηθούν. Ελπίζω να μπόρεσε ο κύριος Σιμίτης να δώσει μια απάντηση ο ίδιος στο ερώτημα αυτό. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορούμε να πούμε. Η δήλωση του, η φράση του κυρίου Σιμίτη ότι τον Πασόκ αγωνιζόμουν, ίσως ελπίζω να γίνει κατανοητή και από τους ενδιαφερόμενους. Δεν είμαι βέβαιος, γιατί νομίζω ότι όλοι ακολουθούν πια προσωπικές καριέρες στην πολιτική από αυτούς. Λοιπόν.